Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό που ζούμε σήμερα έχει μία μοναδικότητα στην πολιτική ιστορία της χώρας μας και όχι μόνο. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι βρισκόμαστε ακριβώς 20 μέρες πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Βρισκόμαστε 20 μέρες πριν τις επίσης κρίσιμες μέρες εκλογές για την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Βρισκόμαστε εν ώψη σημαντικών εξελίξεων και αποφάσεων και η κυβέρνηση επιλέγει όχι να φέρει προς συζήτηση το θέμα Πολάκη, το οποίο θα το συζητήσουμε όπως από συνέχεια, αλλά αποκλείοντας όλα τα άλλα θέματα, αποσυνδέοντας τη συζήτηση από όλα τα άλλα θέματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν αντί άλλης απάντησης. Να παρατηρήσω. Οι συνάδελφοι, όπως οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλαν κικ και σεβάστηκαν τον πρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ σιωπή. Δεν με ενοχλεί τίποτα, κύριε πρόεδρε. Καταλαβαίνω τι παίζεται και πιστεύω θα φανεί συνέχεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, 20 μέρες πριν από μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που αφορά το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει μπει σε φάση οικονομικής επιβράδυσης πριν ακόμα συνέλθει από την προηγούμενη σφοδρότατη οικονομική κρίση. Ενώ υπάρχουν κίνδυνοι να ενισχυθούν δυνάμεις αντιδραστικής οπισθοδρόμησης, οι οποίες δεν δηλώνουν ότι είναι κατά της κάθε μορφής ενοποίησης της Ευρώπης. Και τέλος, το Brexit έχει ανοίξει ερωτήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Έτσι, αυτές τις ευρωεκλογές αποκτούν μια ειδική βαρύτητα για όλους και όλες. Κάτι που δεν έχει συζητηθεί επαρκώς μέχρι τώρα στην Ελλάδα, καθώς ακόμα και τώρα, όπως είδαμε και όπως ακούσαμε, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, η αξιωματική αντιπολίτευση σαν να θέλει να σπρώξει τη συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση στη σφαίρα της μικροπολιτικής και των επικοινωνιακών εντυπώσεων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα ανακτά αναβαθμισμένο ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό της χώρας η πολιτική της κυβέρνησης, αξιοποιώντας τους βαθμούς ελευθερίας και αξιοπιστίας που έχουμε κερδίσει, δημιουργεί προϋποθέσεις για τη βαθμία επούλωση των πληγών από την κρίση, την αποκατάσταση αδικιών και τη θεμελίωση για πρώτη φορά συνθήκων και προϋποθέσεων για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τέλος, έχουμε τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση, όπου και εδώ οι νέες αρχές που για πρώτη φορά θα προκύψουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα έχουν να αξιοποιήσουν νέους πόρους και νέους ρόλους, τους οποίους έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση, έχει θεσπίσει η παρούσα κυβέρνηση, και επίσης αυτές οι νέες αρχές, την επόμενη τετραετία, πενταετία, θα έχουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου. Αυτό είναι το πλαίσιο, με πολύ λίγα λόγια, μέσα στο οποίο διεξάγεται η σημερινή μας συζήτηση. Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, λοιπόν, θα περίμενε κάποιος όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμβάλλουν σε ένα διάλογο ουσίας, προβάλλοντας το όποιο δικό τους σχέδιο έχουν για την επόμενη μέρα. Και ενώ ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει επανειλημμένα να γίνει ένας δημόσιος διάλογος για όλα αυτά τα θέματα, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για μια δήλωση που έγινε και η οποία κρίθηκε και κρίνεται από την κοινωνία και από όλους. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε κρυφό με αδιαφάνεια. Είναι γνωστή η δήλωση, είναι γνωστές οι δικές του διευκρινήσεις, είναι δεδομένη και είναι δικαίωμα του καθενός να έχει τη δική του άποψη. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την όλη στάση της Νέας Δημοκρατίας, σε μένα τουλάχιστον δίνει την εντύπωση ότι θέλει να αποφύγει τα κρίσιμα επίδικα των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, κάτι το χειρότερο
Η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει η εκάστοτε αντιπολίτευση, όχι για να προκαλέσει μια συζήτηση πάνω στους μισθούς, πάνω στους φόρους, πάνω στις επενδύσεις, πάνω σε μια σειρά κρίσιμα θέματα, αλλά για να αποφύγει αυτή τη συζήτηση, προσπαθώντας να την προσανατολίσει μόνο με ροζ και μονόπλευρα σε μια δήλωση ενός υπουργού. Εμείς όμως έχουμε την εντύπωση ότι χωρίς να υποτιμούμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μαζί με αυτό, σημασία για τους πολίτες έχουν, παραδείγματος χάρη, οι 120 δόσεις που σήμερα κατατίθηκε το νομοσχέδιο και θα συντηρηθεί από την Τετάρτη στην Επιτροπή της Βουλής. Σημασία έχουν οι διαρκείς αναβαθμίσεις της χώρας από τους πιστοληπτικούς οίκους και θα άξιζε μια συζήτηση με ποιο τρόπο αυτές οι αναβαθμίσεις και αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να μεταφραστούν σε στήριξη του εισοδήματος και της απασχόλησης. Στα πλαίσια αυτά βεβαίως έχει τεράστια σημασία να συζητήσουμε για τους ΑΜΕΑ και την πολιτική απέναντί τους στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια αλλά και τα τελευταία 4 χρόνια και βεβαίως να συζητήσουμε για το ελληνικό φιλότιμο και για την αξιοπρέπεια. Από τι επλήγει όλα αυτά τα χρόνια η αξιοπρέπεια της κοινωνίας? Δεν υπάρχει κάτι για μας ταμπού ή δεν υπάρχει θέμα το οποίο να μας δημιουργεί δυσχέρεια. Όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες για μας είναι θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει να συζητηθούν. Το αφορολόγητο. Μου έκανε εντύπωση καμία αναφορά δεν υπήρξε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό. Εδώ θα περίμενε κανείς να το αξιοποιήσει ως μια ευκαιρία για να συνδέσει την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο με τη δική του πρόταση, τις δικές του προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι οικονομολόγοι, τουλάχιστον, που τη στηρίζουν, είχαν επενδύσει στη μείωση του αφορολόγητου ορίου, είχαν προϋπολογίσει έσοδα από αυτή τη μείωση περίπου 2 δις και με αυτά τα 2 δις υπολόγιζαν να κάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Γι' αυτό τώρα δυσκολεύονται να μιλήσουν ακόμα και για το υποτιθέμενο προνομιακό θέμα που είχαν ως τώρα αναδείξει στην πορεία της εκλογικής μάχης. Και όπως είπα βεβαίως και για τους υπουργούς, για το έργο τους, για τα πάντα. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα θέματα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η συζήτηση πρέπει να γενικευθεί. Και αυτό το νόημα έχει και είχε η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι εμείς θέλουμε και ζητούμε να γίνει συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δεν είναι απλώς μία αντιπαράθεση τακτικής, αλλά είναι μία διέξοδος ουσίας 20 ημέρες πριν τις εκλογές να μπορέσουμε ακριβώς οι βουλευτές και όλο το σώμα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, θέματα που αφορούν την προοπτική της οικονομίας και της κοινωνίας. Πρέπει να έχουμε ευχέρεια χρόνου και οι 3 μέρες που θα ακολουθήσουν νομίζω θα είναι επαρκής χρόνος για να μπορέσουμε να θίξουμε και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ακόμα και να συγκρίνουμε προγράμματα. Εκλογές έχουμε. Ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ευρώπη? Ποιο είναι το πρόγραμμά της για την Ελλάδα που θέλει να γίνει και δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές για την Ελλάδα? Είναι μια ευκαιρία να συγκρίνουμε προγράμματα και οι πολίτες να διευκολυθούν σε ό,τι αφορά τις εκλογές τους. Ως εκ τούτου, εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ζητώ από το Σώμα και τον Πρόεδρο της Βουλής να ξεκινήσει συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης, καταθέτω, την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και με το Σύνταγμα. Προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, ακούγοντάς σας και σήμερα, πίστηκα πλήρως ότι το θέμα σας, το πρόβλημά σας δεν είναι ο Πολάκης. Είναι ο Τσίπρας. Το πρόβλημά σας είναι ο Τσίπρας και η απήχηση που έχει και στο λαό και στον κόσμο ευρύτερα, στην Ευρώπη. Το πρόβλημά σας, ακούστε με. Το πρόβλημά σας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι εσείς πιστεύετε ότι ήταν ένα ατύχημα, ιστορικό ατύχημα, το είπε κάποιος από εσάς.
Ενώ αποδείχνεται, ναι, ο λαός διορθώνει τα ατυχήματα, ενώ αποδείχνεται ότι ήταν αποτέλεσμα ανάγκης της κοινωνίας και η οποία ανάγκη αυτή παραμένει και ενισχύεται, το πρόβλημά σας, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε τις δυνατότητες για να αρχίσει να επιλύει προβλήματα του λαού. Ήδη επιλύσαμε αρκετά. Ήδη όλες οι δηλώσεις, όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν νομοθετηθεί και υλοποιούνται. Ήδη ανακοινώσαμε, μετά από βασανιστική προεργασία που έπρεπε να γίνει, τις 120 δόσεις. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε ακόμα και για φορολογικές ελαφρύνσεις τώρα, από αυτές που εσείς υπόσχεστε να υλοποιήσετε, αν ποτέ σας δοθεί δυνατότητα, αφού αποκτήσετε αξιοπιστία από την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Δεν επιτρέπεται. Κύριε Πρόεδρε,